ελληνική ραδιοφωνία. Ερτόπεν. Έρα Καλαμάτας. 107,2 στα FM. Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή Κόντα στο Ρεύμα. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Πέμπτη από τις 11 και 4 το περίπου ως τις 12 από την αυτοδιαχειριζόμενη Έρα Καλαμάτας. Μιλώντας με συμπολίτες εδώ στην Καλαμάτα, καταλαβαίνει κάποιος δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ακόμα αυτή η συγκυβέρνηση έχει μια ανοχή χρονική από τους πολίτες. Δηλαδή επικρατεί αυτή η νοοτροπία του «Ας τους μωρέ και θα δούμε, ας τους λίγο χρόνο ακόμα». Ταυτόχρονα όμως έχει αρχίσει και διαμορφώνεται η απορία στους πολίτες ότι έχουν περάσει σχεδόν την άλλη εβδομάδα θα κλείσουμε 2 μήνες της νέας συγκυβέρνησης. Το νομοθετικό έργο είναι ελάχιστο. Σχεδόν 2 μήνες μετά το νομοθετικό έργο είναι, δεν θέλω να πω ανύπαρκτο, είναι ελάχιστο. Ο κόσμος προβληματίζεται. Ο κόσμος προβληματίζεται γιατί ενώ βλέπει ότι υπουργοί και στελέχοι αναλώνονται σε παρουσίες σε τηλεοπτικά δίκτυα εδώ και στο εξωτερικό, ενώ δηλαδή βλέπουμε καθαρά ότι έχουν δώσει το βάρος σε μια επικοινωνιακή πολιτική, από την άλλη οι πολίτες στη ζωή τους συνεχίζουν να έχουν τα ίδια αν όχι μεγαλύτερα προβλήματα. Ο ΑΕΣ συνεχίζει να στέλνει συνεχώς τα φερίσματα βασάκια. Ελάτε να πληρώσετε. Η ΔΟΗ το ίδιο. Δεν είναι μόνο ότι ζητούν ελάτε να πληρώσετε με εκβιαστικό τρόπο, στέλνοντας τις γνωστές επιστολές που αναγράφουν απ' έξω προποινικής διώξεως. Είναι ότι στα αλήθεια η ΔΟΗ μηνύουν τους πολίτες. Και να ρωτιέμαι από τους απλούς πολίτες πώς δοκεί το κράτος να βγάλει λεφτά. Δεν έχουν καταλάβει μετά από 5 χρόνια κρίσης ότι δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά. Τουλάχιστον δεν έχει ο απλός πολίτης. Και εμένα προσωπικά με θλίβει και με προβληματίζει το γεγονός ότι ακόμα και εδώ, στη δικιά μου πόλη, ώρες που κυκλοφορεί λίγος κόσμος, που σκοτεινιάζει, να βλέπω συμπολίτες μου να ψάχνουν στους κάδους των σκουπιδιών. Ξέρω ότι σκέφτεστε ορισμένοι από εσάς ότι είμαι υπερβολικά αυστηρός, ότι τι να προλάβει να κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Πρόλαβε όμως μια χαρά ο Υπουργός Οικονομικών να φωτογραφηθεί για γνωστό το Paris Match, είναι γαλλικό περιοδικό της καλής ζωής. Πρόλαβε λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών να φωτογραφηθεί μαζί με τη σύζυγό του να απολαμβάνουν ένα υπέροχο δείπνο με θέα την Ακρόπολη. Εγώ θα ντρεπόμουν. Αυτό φανερώνει ότι δεν υπάρχει ψυχικός δεσμός με αυτή τη χώρα και με τους πολίτες της. Θα ντρεπόμουν να είμαι υπουργός μιας αριστερής κυβέρνησης, όπως οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται, και να προκαλώ το λαϊκό αίσθημα με αυτές τις φωτογραφίες. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά με το τι σημαίνει στο Ταϊπέδ. Και ενώ βλέπουμε μία επικοινωνιακή πολιτική, ενώ βλέπουμε μία φιλοκοινωνική ρητορική εκ μέρους της συγκυβέρνησης, με την οποία προσωπικά διαφωνώ ότι πρέπει μια κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τους πολίτες της ως επέτες. Δεν θέλουμε ούτε έξυπνες κάρτες, δεν θέλουμε ούτε επιδόματα. Θέλουμε να μας επιτρέψουν να εργαζόμαστε για αυτόν τον τόπο χωρίς το αποτέλεσμα της εργασίας μας να φεύγει στους ξένους δανειστές. Αυτό θέλουμε. Ενώ λοιπόν βλέπουμε όλα αυτά, έχει κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου το οποίο προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Συζητείτε λοιπόν ένα νομοσχέδιο που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επαναλαμβάνω, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οκ.
Στο νομοσχέδιο αυτό, στο άρθρο 24, στην παράγραφο 2, διαβάζουμε ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ανώνυμος εταιρεία, δηλαδή η περίφημη ΕΤΑΔ, η οποία συνιστήθη με την κοινή υπουργική απόφαση ΤΑΔΕ, απορροφάται λοιπόν αυτή η εταιρεία από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή η ΕΤΑΔ, η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ. Τι αφορά η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου? Αφορά τα τουριστικά και τα Ολυμπιακά ακίνητα που χτίσαμε για την Ολυμπιάδα του 2004. Αφορά επίσης τις παραλίες. Αφορά τα σπήλαια. Αφορά το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας περιουσίας που ήταν εκτός ΤΑΙΠΕΔ και τώρα μεταφέρεται μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ. Εάν αυτό το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη συγκυβέρνηση, θα είναι μια κίνηση χωρίς επιστροφή. Γιατί? Γιατί ο συστατικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ ορίζει ότι τα ακίνητα που μεταβιβάζονται στο ταμείο δεν μπορούν να επιστρέψουν στο δημόσιο. Και ότι τα όποια ποσά που θα προκύψουν από το ξεπούλημά τους πηγαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό των ξένων δανειστών. Εάν λοιπόν δεν καταρχηθεί ο σχετικός νόμος ιδρύσεως του ΤΑΙΠΕΔ, είναι ο 3986 του 2011, αν δεν καταργηθεί αυτός ο νόμος, η διάταξη της επόμενης παραγράφου, δηλαδή της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του συζητούμενου νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα που θα προκύπτουν από την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας θα αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή λοιπόν η παράγραφος είναι άκυρη, είναι ανυπόστατη. Πώς θα χρησιμοποιούμε τα έσοδα από το ξεπούλημα των ακινήτων του δημοσίου για να στηρίξουμε την κοινωνική πολιτική? Πώς, κυρία Βαλαβάνη, τη στιγμή που τα ακίνητα αυτά τα εντάσσετε στο ΤΑΕΠΕΔ? Κάποιος μας κοροϊδεύει εδώ πέρα. Κάποιος. Τα μέλη της κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να βγαίνουν και να λένε ότι θα ξεπουλήσουμε τα κινητά μας για να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική και από την άλλη να τα εντάσσουμε τα ΕΠΕΔ. Ποιο κοροϊδεύουν? Μιλάμε για το 60% της ελληνικής υπηκράτειας, των υποδομών μας, της χώρας μας, όλα. Δεν κατάλαβα δηλαδή ότι το ΕΠΕΔ ασκεί κυβερνητική πολιτική υπέρ των δανειστών. Ενισχύουμε τα ΕΠΕΔ γιατί δεν ενισχύουμε άλλους φορείς του δημοσίου? Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει η νέα συγκυβέρνηση να καταργήσει το ΤΑΕΠΕΔ. Άμεσα. Να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Όλα αυτά, όλη αυτή η δυστοκία στο κυβερνητικό έργο, όλα αυτά τα ίξεις αφήξεις έχουν γίνει αντιληπτά από τους πολίτες. Και στα χείλη όλων πλέον έχει αρχίσει και συζητιέται, και ευτυχώς, η ιδέα της μετάβασης σε ένα εθνικό νόμισμα. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι όταν λέμε μετάβαση σε εθνικό νόμισμα δεν εννοούμε επιστροφή στη δραχμή. Γιατί η παλιά δραχμή που είχαμε δεν ήταν εθνικό νόμισμα. Δεν μπορείς να έχεις εθνικό νόμισμα όταν η τράπεζα, η κεντρική σου, η τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή, δεν είναι δημόσια αλλά είναι ιδιωτική. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε. Η διαδικασία της μετάβασης στο εθνικό νόμισμα είναι μια διαδικασία η οποία είναι απλούστερη από ότι τα καθεστωτικά μέσα εξαπάτησης προσπαθούν να σας πείσουν. Πολύ απλούστερη. Και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αυτά τα φεδρά που ακούμε ότι δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε γάλα, δεν θα έχουμε μια χαρά, δεν τα έχουμε όλα. Η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα εξαρτάται κυρίως από το εάν θέλουμε ή όχι να είμαστε μια χώρα που είναι εθνικά ανεξάρτητη. Εάν το θέλουμε, τότε θα πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της οικονομίας μας από εμάς τους ίδιους. Από τους πολίτες δηλαδή αυτής της χώρας. Και όχι από κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού.
όπως είναι η τράπεζα, η φυστάμενη τράπεζα της Ελλάδος. Η κύρια, το κύριο θετικό και μεγάλο αποτέλεσμα μιας μετάβασης σε εθνικό νομισμά είναι ότι θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από αυτή τη θηλιά του χρέους, το οποίο είναι παράνομο. Θα μπορέσουν να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή ασφιχτιούν, εάν δεν πεθαίνουν. Και θα μπορέσουμε τελικά να προχωρήσουμε σε παραγωγική ανασυγκρότηση αυτής της χώρας. Να υπάρξει ευημερία για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Η μετάβαση λοιπόν σε εθνικό νόμισμα είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση και όχι μια οικονομική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε, εάν θέλουμε να λεγόμαστε εθνικά ανεξάρτητο κράτος, ότι πρέπει να παύσει κάθε πληρωμή του παράνομου χρέους προς τους δανειστές, να μην αναγνωρίσουμε το χρέος στο σύνολό του. Γιατί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το χρέος αυτό που μας έχει φορτωθεί από τον κύριο ΓΑΠ και τους άλλους, ΓΑΠ είναι ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου, έτσι. Το χρέος λοιπόν αυτό ήταν προϊόν απάτης και εκβιασμού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξαλειφθεί. Πώς θα γίνει αυτό? Με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μας δίνει σε εμάς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις τη δυνατότητα να διαγράψουμε χρέος το οποίο είναι παράνομο. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τους πολίτες που την έχουν ψηφίσει είναι να καταργήσει την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως τη γνωρίζουμε ως υποκατάστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσει στην αποκλειστική κατοχή του ελληνικού δημοσίου. Κάποια στιγμή. Γιατί ποτέ δεν ήταν. Το τρίτο βήμα είναι να επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι στη διακίνηση των κεφαλαίων από τη χώρα και προς τη χώρα. Τι θα καταφέρουμε με αυτό? Θα καταφέρουμε να κλείσουμε το στόμα όλων αυτών που θα λένε «Α, εσείς το λόμπι της δραχμής έχετε βγάλει τα λεφτά σας στο εξωτερικό και θέλετε να χρεοκοπήσει η χώρα για να τα φέρετε πίσω». Όχι λοιπόν, κύριοι. Εμείς θέλουμε να επιβληθεί αυστηρός έλεγχος, οπότε όποιος κύριος έχει βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό και θα θέλει να τα φέρει πίσω για να κερδοσκοπήσει, θα του λέμε «Καλώς ήρθες. Δώσ' μας εμάς το 40%, εμάς, η νέα κυβέρνηση. Δώσ' μας εμάς το 40% και με το υπόλοιπο 60% κάνει ό,τι θέλεις». Αυτό για να κλείσουν το στόμα όλων αυτών των κινδυνολόγων που μας κατηγορούν εμάς ότι είμαστε το λόμπι της δραχμής. Δεν είμαστε το λόμπι της δραχμής, κύριοι, είμαστε η παράταξη του εθνικού νομίσματος. Αυτό είμαστε. Τέταρτο βήμα. Οι μεγάλες καθεστωτικές, οι μεγάλες συστημικές τράπεζες να τεθούν σε καθεστώς εκαθάρισης εν λειτουργία. Πώς θα γίνει αυτό? Φυσικά θα πρέπει να συμμετέχουν εισαγγελικοί λειτουργοί. Γιατί να γίνει αυτό? Για να ελεγχθούν πλήρως τα ενεργητικά τους και να εγγυηθούν πλήρως οι καταθέσεις των πολιτών από το ελληνικό κράτος. Να δούμε δηλαδή τι καταθέσεις έχουν οι τράπεζες, τι ενεργητικά, τι είναι αυτά τα που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία 2000-2007 να εμφανίζουν οι τράπεζες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Πού είναι αυτά? Και γιατί χρειάστηκαν τόσα δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι ένα κουφάρι? Ας μπουν λοιπόν μέσα εισαγγελείς και να εκαθαριστούν οι τράπεζες εν λειτουργία, να μην κινδυνεύσουν οι καταθέσεις των πολιτών. Το πέμπτο βήμα της μετάβασης σε ένα εθνικό νόμισμα είναι αυτονόητο. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα αποθέματα σε μετρητά, δηλαδή τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα, που βρίσκονται στα ταμεία των τραπεζών, των δημόσιων οργανισμών, των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων δομών, ενώ εδώ πέρα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είτε είναι εδώ ντόπιες, είτε είναι πολυεθνικές. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα φυσικά χαρτονομίσματα και να δημιουργήσουμε ένα συναλλαγματικό απόθεμα. Γιατί? Για να καλύψουμε στο πρώτο διάστημα της μετάβασης σε εθνικό νόμισμα τα όποια ελλείμματα προκύψουν στο εμπορικό μας ισοζύγιο.
Αυτό θα ισχύσει μέχρι να γίνει αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας με το νέο νόμισμα. Δηλαδή για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 6 με 8 μήνες. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε με το έκτο και τα υπόλοιπα βήματα μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Το έκτο βήμα αφορά την έναρξη όλων των ενεργειών εκείνων που απαιτούνται για να γίνει η κίνηση της κυκλοφορίας του νέου εθνικού νομίσματος σε φυσική μορφή. Δηλαδή σε κέρματα και σε χαρτονομίσματα. Θα απαιτηθούν περίπου 6 με 8 μήνες. Μέχρι τότε οι συναλλαγές θα γίνονται με ευρώ, θα γίνονται με επιταγές, θα γίνονται με συναλλαγματικές και θα γίνονται και με χρεωστικές κάρτες. Η χρεωστική κάρτα την έχουμε σχεδόν όλοι μας, είναι κάρτες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τους καταθετικούς λογαριασμούς των πολιτών. Εάν δε κάποιος πολίτης που είναι σε αποδεδεγμένη φτώχεια, δεν έχει δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έχει να ζήσει, όχι δεν έχει κάρτα, δεν έχει ούτε καν λογαριασμό ή αν έχει λογαριασμό είναι άδειος, τότε σε αυτή την ακραία περίπτωση ο λογαριασμός αυτός θα ανοίγει με ευθύνη του κράτους και εφόσον έχει πιστοποιηθεί ότι είναι ο συμπολίτης μας σε ακραία φτώχεια, έτσι ώστε και οι πλέον φτωχοί να μην μπορούν να εκτελέσουν τις βασικές συναλλακτικές τους ανάγκες και να μπορούν να προμηθευτούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Προσοχή, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Αυτό είναι μέτρο στήριξης του μικρομεσαίου εμπόρου. Οι πολύ φτωχοί συμπολίτες μας δεν θα πάνε να αγοράσουν αυτοκίνητα και ακριβά κινητά. Θα πάνε να αγοράσουν ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς, θα πάνε να αγοράσουν αυγά, ντομάτες, τυρί από το τοπικό μπακάλικο. Δεν θα πάνε στο υπερκατάστημα. Το καταλαβαίνουμε ότι στη διαδικασία μετάβασης σε ένα εθνικό νόμισμα θα χρειαστούν να επιβληθούν προσωρινά μέτρα περιορισμού των εισαγωγών. Κάποια προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Αυτό θα δώσει και κίνητρο στην τοπική παραγωγή, στις τοπικές δηλαδή βιοτεχνίες και βιομηχανίες, να παράξουν καταναλωτικά προϊόντα κάθε είδους. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει αυτό το κρίσιμο διάστημα των 6 με 8 μηνών αυστηρή εποπτεία και έλεγχος στη διακίνηση των προϊόντων και στον έλεγχο των τιμών τους για να μπορέσουμε να αποφύγουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας και φυσικά να μην δημιουργηθεί ούτε υποψία πανικού στους πολίτες. Θα πρέπει δηλαδή να μπει διατίμηση στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Θα πρέπει να υπάρξουν μεγάλες μειώσεις στις τιμές των υπηρεσιών όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό, όπως είναι οι συγκοινωνίες. Μεγάλες μειώσεις. Θα πρέπει να σπάσουν τα καρτέλ. Το δέκατο βήμα για να αποκατασταθεί το λαϊκό εισόδημα θα είναι η συσάχθεια. Η συσάχθεια των οφειλών των πολιτών προς την εφορία και στις τράπεζες. Το ακούσαμε προεκλογικά από τον κύριο Καμένο και περιμένουμε να το δούμε. Εντέκατο βήμα, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία απόδοση των ευθυνών και τιμωρίας των ενόχων για το ξεπούλημα της χώρας που μας έφτασαν σε αυτή την κατάσταση. Και το δωδέκατο βήμα αφορά την αλλαγή του καταστατικού χάρτη της χώρας μέσω συντακτικής εθνοσυνέλευσης, αλλά αυτό είναι από μόνο του μια ολόκληρη εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένω την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και μέρα, εδώ από τα στούντιο της Έρα Καλαμάτας, να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Τη συντακτική εθνοσυνέλευση και το νέο Σύνταγμα.